κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Αλήθεια, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι Alain Delon. Hello, guys. Παρακαλώ να πούμε. Να μην χανόμαστε, αγόρι. Άλλωστε, με ράσο δεν μου έχει ξανατύχει. Κατά βάθος είναι καλή κοπέλα. Κλείς το στόμα σου. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θέλει το μωρό. Αν προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σου, δεν θέλω να του πεις ότι είναι στην γείτο. Έλα πάμε να το απαντήσω. Αν θέλει να με σου ξανήσω, απάντα το. Σε ένα σπίτι στο Ψηρή. Άσο που σπίτι! Κατάλαβες, είναι που σπίτι είναι η κοπέλα. Και δεν αντράπηκες, Μάικ, εσύ σοβαρός νέος, να πας να μπεις μες στα καταγόγια. Μα δεν μπήκα μέσα στο σπίτι, η κοπέλα καθόταν έξω. Α, κάτω από το κόκκινο φωτάκι. Γιαγιά, πού ξέρεις εσύ τόσες λεπτομέρειες. Άκου να σου πω, με τον Νικόλα Σωτηριάδη που είμαι παντρεμένη. Έτσι με τον Αϊσάβα. Απόψε θα προσευχηθώ για σένα και για τον αμαρτωλό παππού. Άκου να σου πω, Μάικ, για την δική σου σωτηρία όμως, εγώ δεν θα περιοριστώ στις προσευχές. Δηλαδή? Θα σε πιάσω να σε πάρω κάτω Κύπρο, να έχεις 2 μέρες να ετοιμάσεις βαλίτσα. Μαμά! Θεέ, μάμε, ξυπά! Λοιπόν, εγώ θα παίζω που ποδά και σου θα παίζεις που κοτσία, εντάξει? Μπριτς, για να έχω τον ήλιο μέσα στα μάτια μου. Καλά, σέβομαι την ηλικία σου. Όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά για να μην μας πάθει και καμιά ηλίαση. Όχι, όχι, είμαι εγώ που σέβομαι την ηλικία σου. Να μην μας πάθει και καμιά εγκεφαλίαση. Σταματήστε. Ο διαιτητής θα ρίξει νόμισμα. Τι θέλεις, κύριε Νικόλα, Ταύρο ή Δημοκρατία? Επειδή είμαι Ταύρος, επιλέγω τον Ταύρο. Ταύρος. Yes! Ο Ταύρος θα σε διαλύσει. Ταύρε! Ταύρε! Το μπαστούνι να πεις το τζάμι. Άραγε ρε Ηράκλη, είναι καλά το μωρό μου, σα βασανίζουν μου. Μ' αρέσει Σταύρου, ο συμπέτερος ο Δάκος, εν και κανένας και στα κογόνη μου. Ναι, αλλά έχει μεγάλη αδυναμία της κόρης του, μπορεί να παραλόησε. Εγώ νομίζω είναι εσύ που παραλόησες. Ηράκλη, θέλεις να φέρεις σκούπα? Να μου κάνεις σκούπα. Για σύντοχο που πάνω.
όχι βία στην οικογένεια. Ελάλου σου τώρα, Ηράκλη, να βρεθούν δα μένα κουβεντιάσουσι, να ελέγχω την κατάσταση, όχι εσύ. Σταυρό, εδώ νομίζω ότι είναι η φορά πρέπει να ανακατεύτης. Μόνο σου τα έμπλεξε, μόνο σου να τα ξεμπλέξει. Δεν είσαι κανένα μωρό. Δεν μπορείς να καταλάβεις εσύ, Ηράκλη. Γιατί μπορώ να καταλάβω. Είμαι κανένα σκουφιό κεφαλάκης. Είσαι μάνα, Ηράκλη. Είσαι μάνα. Όχι. Παράδειγμα του, μάνα είμαι. Ένα σιωπήσεις καλό. Να σου δεις το βοηθούν να πιένει αυτή, άρε. Αλλά στην αναισθησία σου, ρε. Θα πάνε και ανέσου τους τώρα. Η αστυνομία εκεί που να φύγαν τις δουλειές της για να έρθει εδώ συμπαρασταθεί και δεν ευχαριστώ. Ήταν πολλά ψυχρός το τηλέφωνο, ρε. Δηλαδή να έρθει δάμε για με στολίσει που πάνω σκάτω. Λοιπόν, άκου να δεις παρολίγο, κουμπάρε μου. Τες ηρωνίες παρέτατες. Γιατί ρε κουμπάρε, είμαστε παρολίγο, κουμπάρι. Αν την έπαιρνες, θα ήμουν ο κουμπάρος. Αν τελικά την πάρεις, θα είμαι εγώ ο κουμπάρος. Αν τελικά την πάρεις τούτην και πάρεις την άλλη, πάλι θα είμαι εγώ ο κουμπάρος. Με λίγα λόγια, το φακελάκι του κουμπάρι, λίγκρι δεν το γλιτώνουμε. Με λίγα λόγια, το ξύλο μπορεί να γλιτώνεις. Εντάξει, κουμπάρε. What's going on? Από μένα, από μένα. Να προσέχεις τα μωρά σου που να έρθω. Ναι, μεν ανησυχείς. Προσπαθήσω αυτό γρήγορα, αγάπη μου. Τα μάτια σου στο βρέφος μας πέντε. Εντάξει, παπά μου. Το μόνο μου πρόβλημα είναι ο παππούς που θέλει να το βουρά από πίσω. Εν τσίπα σου, ο Νικολάκης επειδή να παίξει τένις. Τένις, με ποιο. Με τον παππού τους ό,τι θα έχει. Μόνοι τους. Μόνοι τους. Τους αφήγω μόνος τους να σκοτωθούν. Παρακάλεσα την Ευελίνα να πάει μαζί τους να τους προσέχει. Μάλιστα. Θα υπάρξει φοβερός ανταγωνισμός, ποιος θα την εντυπωσιάσει. Βέβαια, είναι να παίζουν τένις μέχρι τελικής πτώσεως. Μητέρα, μητέρα, λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά δεν πρόκειται να έρθω στην Κύπρο. Θα έρθεις, Μάικ, και θα πεις έναν τραγούδι. Δεν μπορώ να πω τραγούδι γιατί είμαι παράφωνος. Και δεύτερον, δεν σκοπεύω να αφήσω τον ιερό μου σκοπό. Εντάξει, μπορείς να συνεχίσεις και στην Κύπρο τον ιερό σου σκοπό. Έχουμε και εκεί κάτω που τούντες προκομμένες. Θέλω να πω παραστρατημένες. Για την ώρα θα ασχοληθώ με τα απολωλώτα πρόβατα της Αθήνας και αμέσως μετά θα κατέβω για τα πρόβατα του νησιού. Λοιπόν, πρόσεξε Μάικ πολύ καλά, διότι αρκέψαν και ταράσσουν τα νεύρα μου. Θα προσευχηθώ μητέρα στον Άγιον Παχούμιον για να σου προσφέρει ψυχική ηρεμία και γαλήνη. Να αφήκεις τον Άγιο στις δουλειές του και πρόσεξε κάτι θα σου πω. Έχω ένα σπίτι κάτω που έχει μέσα μια πένη διαλυμένη μετά τα γεγονότα του Ιουνίου. Έχω ένα βρέφος που το ξαπόλυσα για να σε βρω εσένα στην Αθήνα. Έχω τη δουλειά μου, έχω τα προβλήματα μου, έχω τα χρέη μου. Εντάξει, μάνα μου, εντάξει. Είσαι τη μάμα σου. Ναι, του τον εξήγησα, το έχω άλλο ένα πρόβλημα. Τες κόντρες του παπά μου μαζί με τη μάμα μου. Δεν μπορώ να έχω σε έναν την έννοια σου, παιδί μου. Ηρέμησε, μητέρα. Ναι, ηρεμή, είμαι πάρα πολλά ηρεμή. Μητέρα. Σε σταμάτα να μου λαλείς, μητέρα. Αφημίζεις μου το φτιακουρί. Τώρα που είπες φτιακουρί, τι κάνει ο αγαπητός σε Χριστό αδελφός Πάμπος. Επεθύμησα τον. Επεθύμησες τον. Μα εν τέτοιο να ρωτάς, μάνα μου. Εν το θωρείς που ένι μπορεί να μιλήσει. Εγώ μιλώ, εγώ είμαι μια χαρά. Δεν τα χάλια σου. Εκεί στήσες που δεν σε έφαες. Έφατες. Ευελίνα, ποιος ενοίγησε. Ισοπαλία, ισοπαλία. Ισοπαλία με τον γέρον τον άσχετο. Άσχετος εγώ. Τα εσένα ρε να σου άψουν την μαπούα πράσινη ή να τη φάεις για μαραπέλη. Λοιπόν, κύριε. Δώστε τα χέρια και συγχαρείτε ο ένας τον άλλο.
Συγχαρητήρια. Για την ηλικία σου πολλά καλά επίσης. Σε κάποιες φάσεις δηλαδή εφοήθηκα ότι ήταν να ξεμπαρουθείς. Ναι! Κι εγώ εφοήθηκα ότι ξεκόλλησε την περούκα σου. Η περούκα του! Πέ μου! Τα κολλά χρησιμοποιείς. Αυτόματη. Όξα του πελεκάνου. Έχω απόψε ραντεβού, σένα. Έχω απόψε ραντεβού, Ηρακλή, δεν μπορείς συνέχεια το ρολόι σου. Μάλιστα, βρου, ξεράωσε με. Το ρολόι μου θέλω το, γιατί περιμένω κάποιον πρόσωπο για interview. Είναι μόνο το interview. Άμα ρε Σταύρο, άμα δεν ξέρεις τι σημαίνει interview. Όχι, δεν ξέρω να μου σημαίνει interview. Εσύ που μιλάς και λατινικά, εξήγα μου το. Interview, my love, είναι μια σύνθετος λέξη. Είναι από το inter, ξέρεις να μου το inter, και το view. Τι να μου σημαίνει τούτο. Ξέρω εγώ την κατάρα του, το κάτι το άλλο σκαρτσί σου και ρωτάς το διάφορα πράγματα. Έτσι να το κάνεις εσύ το πράγμα. Ναι, ρε Σταύρο. Γιατί δηλαδή, σου φατσάρω. Τι, για ποιο σκοπό. Να μ' άρεσε, Σταύρο, εσύ, ναι, πες ότι θέλουμε οι υπαλλήλους για το μαχαζί. Εντάξει. Έβαλα αγγελία στην εφημερίδα και απάντησα μου διάφορες. Διάφορες? Ναι, κυρία Σταύρου, διάφορες. Εσά δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα σας? Το πρόβλημα μου με τις διάφορες είναι ότι να σε κάνω μια μάτσα διάφορα. Καλιά μου, έλα εδώ μαζί μας. Διαβάζω. Να μην διαβάζω, αφού το βιβλίο μου ήταν ανάποδη. Με γυρίζω το λίον, ίσω έναν λίγο καλύτερα. Να μου έρθει τώρα το ίδιο μας μιλά. Εθυμωμένη μαζί μου. Γιατί να μου ρίξει καμία. Είπα της να με αφήσει για λίγο μόνη μου και κακοφάνηκε της. Τι είναι που θέλει να μείνει μόνη σου? Έτσι, για να σκεφτώ. Εσένα να σου έτυχε να θέλεις να μείνεις μόνος? Πολλές φορές, αλλά είναι ναι με. Αφού μόνη σου ο κύριος Τάκος, εγώ είμαι άντρας του σπίτιου. Όχι, έντσι. Ήταν και ο Πένιξ ή αυτόν και δεν μου να κάνει με τη ζωή σου. Δεν ξεχνιέται έτσι εύκολα, Σωτηράκι μου. Δεν ξεχνιέται. Και έχω και τη μικρή να μου τον θυμίσει. Σαν την αγκή, την κάνεις να κλαίει. Κι εγώ αγαπώ την και λυπούμε. Αγάπη μου, κι εγώ αγαπώ σε πολλά. Μου γενέτρες. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Εμείς είμαι στο αστυνομικό σώματο και μάθαμε να αντιμετωπίζουμε την κάθε επίθεση με οργανωμένη αυτοάμυνα. Αν δεν παλέψω τα εγώ το μου πεθαίρω μου ρε δάκι. Και να το εξηγήσω η θέση μου ρε κουμπάρε, πέρκει καταλάβει. Ναι, όμως δεν καταλάβες ότι η θέση σου είναι θέση μάχης. Πρέπει να περιμένεις επίθεση μου των εχθρών. Άρα τα λείπε λάρες πάλι. Ρε ο πεθαίρος μου είναι βίαιος άνθρωπο ρε, κατάλαβε τώρα. Δεν ήταν βίαιος άνθρωπος, κύριε Χαραμπεύκια Κουρί, ώσπου εσύ ήσουν το αγνόν και καλό χωριατόπουλο. Τώρα όμως που εσύ εφάνεκες κάθαρμα, κατήσεις σου καημένε μου. Είμαι κάθαρμα εγώ ρε, να ντρέπεσαι ρε. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι δεν είσαι κάθαρμα ρε κουμπάρα, αλλά έλα στη θέση του. Έφυγες και στην κόρη του στα κρύα του λουτρού. Εγώ τι να φύγα. Τι είναι φύγε να φύγε μου. Όχι ρε. Ήταν να μείνει να σε καμαρώνει. Από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου και από εδώ και τρία εξώγαμα. Αν ήμουν εγώ στη θέση του πεθερός σου καημένα μου, θα σε κάμουν άχρηστον. Άχρηστον! Ευχαριστώ σου πολλά ρε. Είσαι μεγάλη βοήθεια σήμερα. Κάμουν με ό,τι μπορούμε. Πατέρα. Γεια σου, μάμη. Ώστε είσαι Βουλγάρα, α? Ναι. Τα Βουλγάρικα είναι η μόνη γλώσσα που δεν ήξερα. Ναι. Είσαι πολλά γλωσσάς. Ξέρετε το ότι ο Μακάριος ήθελε να με κάνει εισαγγελέα και δεν με έκαμε επειδή δεν ήξερα Βουλγάρικα. Είσαστε δικηγόρος? Περίπου. Ναι, επειδή είναι τζερ και του πας στη Μοτορούγα, κάνουμε το messenger στα δικαστήρια. Ναι, αλλά ο messenger του δικαστηρίου ξέρει καλύτερα τους νόμους και από τους δικαστές και από τους δικηγόρους. Και γιατί έπρεπε να ξέρετε Βουλγάρικα να γίνετε εισαγγελέας? Ξέρω εγώ. Άρωτα τον Μακάριον, κόρη μου. Ρώτα τον εσύ που να τον έβρεις πρώτος. Πώς τα πεθύμησες τον Μπάμμο Φτιακουρίνα? Είναι ένας πολύ διασκεδαστικός νέος γιαγιά. Μάικ,
καταλάβεις ότι ο άνθρωπος αυτός εκατάστρεψε τη ζωή της αδερφής σου. Μητέρα. Πάλε μητέρα πάλε. Ενώ μάμα, ο Πάμπος είναι ένας εχριστό αδελφός. Δεν μπορώ να τον ειδώ παρά ως τον πλησίο μου, τον οποίον πρέπει να αγαπώ ως εαυτό. Μάνα μου, κόρη το μωρό μου, και να κακον όπως το αρνεί. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Δεν θέλεις να μου μιλήσεις, Πάμπο, ακούς. Πατέρα, ήθελα να βρεθούμε, γιατί είμαι απελπισμένος. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Πέννη και το μωρό. Θέλω τη ζωή μου πίσω. Είναι ένας ζωντανός νεκρός, κύριε Τάκο, με καταλάβες. Και είναι και αθόν το παιδί. Εμείς στις αστυνομικές δυνάμεις Κύπρου καταλάβουμε τους παμάθια τους. Ναι, κύριε Τάκη, αλλά η κόρη μου δεν έχει το αστυνομικό δαιμόνιο που είσαι εσύ. Θέλει αποδείξεις. Αν ήθελε να με ακούσει, πατέρα, ας έρχεται πίσω κοντά μου να ήταν να το αποδείξω με την αγάπη μου. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δυο στη σχέση, πάντα. Είναι δύσκολο να ανοιχτήσει οποιαδήποτε άλλη σχέση η Πέννη. Κλείστηκε στον εαυτό της. Πατέρα, τώρα, εσύ πιστεύεις ότι εγώ, ο Πάμπος ο Φκιαγκουρής, έχω παιδί εξόγαμο και κρυφκά το. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά οι αναλύσεις. Αστές αναλύσεις πάντα. Κάποια μαφία έγινε με τις αναλύσεις. Είμαι σίγουρος εγώ. Και η αστυνομική δύναμη Κύπρου, κύριε Τάκο, υπόσχεται να εξιχνιάσει το έγκλημα. Το μυστικό σε μια εξιχνίαση εγκλήματος, κύριε Τάκο, Να πορτώ σε παρακαλώ. Ένα άλλο το θέμα μας τώρα. Μα όλα σχετίζονται, κύριε Τάκο, από το παράνομο μπαρκάρις. Να σκάσεις, ρε κόμπαρε. Μα τώρα να σκάσω. Τόσο να θέλεις συμπαράσταση, τώρα να σκάσω. Τέλος πάντων, να πάω να πιω λίγο σκούνε και αν με θέλεις τίποτε, σφύρα μου. Καλό παιδί κατά βάθος. Όλοι είμαστε καλοί μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Σταύρο μου, να πάει πάνω να ξεκουραστείς. Να μου το δεσί υπόπτες οι καλοσύνες, κύριε Ηράκλη. Πρώτα ο καφές, ύστερα να πάω να ξεκουραστώ. Πού σε αγαπώ, μαύρο μου, και θέλω να μου κουράζεσαι. Ναι, οξά για να μείνεις μόνος σου να κάνεις τα ίντερβιου σου με τις γκόμενες. Παναία μου ρε Σταύρου, Παναία μου που πάει ο νους σου, πάντα στο πονηρό, κόρη μου. Ναι, ενώ εσύ είσαι μια αθώα περιστερά. Είμαι αθώος και αγνός όπως το μπουμπούκι, Σταύρου. Μπουμπούκι που εμάρανε και κέλιασε. Εντάξει, Σταύρου, όμως να πάεις πάνω να ξεκουραστείς, οξά να κατσίσεις, να μου ρίχνεις το δηλητήριο σου. Το δεύτερο. Ναι, αλλά τώρα που είναι αυτή η κοπελούδα να την τερβιουάρω, να σε παρακαλέσω, λάδι μου, να πάεις πάνω να συνεχίσεις το πογιάτισμα, ε. Ναι, για να είσαι το παιδιόν ελεύθερο. Για μη μου πέτασες όπως το άπχητιρου του χαλουμιού. Και να θυμάσαι, κατέγουμας έναν πέτεινο νέσιο. Κοκοράκι μου, κάτσε στα αυγά σου. Το κοκοράκι κυρ-κυρ-κυρ-κυρ να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Καμπτή πως τα ξέρει ούλα, αλλά το γυμνάσιο εζήτημα το εύκαλε. Έτσι νομίζεις, Νικολούδη. Εγώ είμαι πιο μορφωμένος και πολλός. Εγώ είμαι γιατράς. Και εγώ ξέρω 8 ξένες γλώσσες. Ναι, μιλά μου λίγα γαλλικά. Μόνα μουν, αλέρε του, ρεβουζέ, ρενό, μπεζό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ο ρεβουά, μπορπουάρ, μπίτε, κανεί. Ξέρω και αγγλέζικα. I love you, please, thank you, roundabout. Ασούιλε. Τώρα μάλιστα, πιάσαμε και τα τουρκικά. Να με ρίξει μπεωά τα σφασβάματα. Φύγαμε πριν νευριάσω. Εξιτήμασαι. Έτσι είναι, φίλε μου. Απ' αγαπά ξιτήμαζε και από μισά σιρέτα. Μάικ, φόρε με μες στα μάτια να σου μιλώ. Μα μητε... μάμα. Μάικ, εάν κλειστείς σε μοναστήρι θα πληγώσεις την καρδιά του παπά σου και της μάμας σου ανεπανόρθωτα. Και της γιαγιάς σου. Πώς θα ζήσουμε εμείς χωρίς να σε βλέπουμε, αγάπη μου. Ο Χριστός της αγάπης σου επιτρέπει να μας κάνεις τόσο κακό. Μάνα μου, ο Χριστός έστειλε σε στους γονείς σου για να τους διάσεις χαρά, όχι πίκρα. Σεβαστή μου γιαγιά και αγαπημένη μου μητέρα. Μόλις βρεθώ μόνος με τον εαυτό μου και τον Κύριο, θα κουβεντιάσουμε και θα σας πω τι αποφασίσαμε. Ένα θα ξανασκεφτεί, είπε Μάρα μου. Να θέλω να πιάσω τον Γιώργο τηλέφωνο.
Επάμπο, πέπος δεν είμαι υπεύθερος. Μίλα μου ειλικρινά. Είμαι ειλικρίνια που μιλώ, πατέρα. Καλά να κάνεις μια απερισκεψία που σε μου μητσείς, καταλαβαίνω. Αλλά δεν είμαστε υπεύθερο. Α, τι να σας πω, πατέρα. Πώς έκανα μωρό με τη Ρένα και εγώ στο γάμο το έμαθα. Καλά τώρα, θέλεις να παντρευτείς την Πέννη και να εγκαταλείψεις το πρώτο σου μωρό. Πατέρα, ξαναλαλώ σου, είναι δικό μου το μωρό. Η Ρένα λαλεί πως είναι δικό σου. Δεν έχω ιδέα γιατί λαλεί έτσι πράγματα η Ρένα. Καλά, είσαι καμιά ιστορία μαζί τη. Που είμαστε μαθητές. Πατέρα, είχαμε, ξέρεις, μια σχέση πλατωνική, μόνο φιλούθηκε. Έτσι είναι η άλλα λαλεί πάντως. Ναι, τάχα πως. Μεθύσαμε και γίνει ό,τι γίνει. Μα πόσο μεθυσμένος μπορεί να είναι ένας άντρας για να κάνει έτσι δουλειά και να μην αθυμάται. Δεν ξέρω, είμαι του ποτού, δεν ξέρω. Μα γιατί εγώ είμαι πατέρα. Ακριβώς για τούτον, επειδή ήμουν αμάθητος του ποτού, έγινε καφέση. Για τα γνωστά επακολούθα. Ενούλα ψέματα, είμαι σίγουρος. Καλά, αν εξετάσεις τον DNA. Α, τσίνον είναι ένα μυστήριο. Εγώ να λύσεις τον το μυστήριο, να ξαμιλήσουμε. Πατέρα, δεν μπορώ μόνος μου. Θέλω βοήθεια. Γι' αυτό σου τηλεφώνησα. Άρα, Παμπορή, φέρνεις με σε πολλά δύσκολη θέση. Πολλά δύσκολη θέση με φέρνεις. Ναι, Μαρό. Πού είσαι, αγάπη μου. Τηλεφώνησα σπίτι και είπε μου εμπαινή ότι έφτυγες για δουλειά. Ναι, αγάπη μου, είμαι σε μια δουλειά. Σε τι δουλειά. Τι δουλειά. Καλή ερώτηση. Γιώργο, είναι εμένα που μιλάς. Εν είμαι μόνος μου, αγάπη μου. Ποιον είσαι. Κοίτα, Μαρό, δεν μπορώ να σου λέω ψέματα. Είμαι με μάμου, μάμου. Με το φτιακουρί. Μα ευρέθη με το φτιακουρί. Μαρό, πέτης πεθεράς μου, με φωνάζει ότι ακούω ότι είμαι από την Αθήνα χωρίς τηλέφωνο. Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορείς να στέκεσαι απέναντι που τον άνθρωπο που έκαμε τόσο κακό της κόρης μας. Δεν στέκουμε απέναντι του, αγάπη μου. Κατά κρύβια κάθουμε. Γιώργο, νομίζεις ότι αυτό με απασχόλει αν κάθεσαι ή αν στέκεσαι. Όχι, για να είμαστε ακριβείς. Δεν μπορώ, θα πάθω εγκεφαλικό. Μάρο μου, να ηρεμήσεις. Όχι, δεν θα ηρεμήσω, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Έπρεπε να ήμουν εγώ για μένα το στολίσω όπως το τερκάζει. Καλά, Μαρό μου, εντάξει, που ενάρτησες, αγάπη μου, που ενάρτησες. Τώρα ηρέμησε, μόλις πάω σπίτι να σε πάρω. Εντάξει, άντε, γεια. Πεθερά μου θέλει να ακούσει για μένα, ναι. Αδικάστη. Όχι, είναι εσείς όλοι που αδικάτε εμένα. Πάτερα, πριν φύσεις, θέλω μια τελευταία χάρη. Αν την ακούσω. Θέλω να μου πεις πότε έρχεται Κύπρο η Πέννη. Πάντως δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος έπρεπε να συναντήσει το φτακούρι. Έτσι ανώριμος ήταν πάντα ο άντρας σου, μάνα μου. Ποτέ του δεν σκέφτηκε δύο φορές τι πάει να κάνει. Όχι, μαμά, ο Γιώργος είναι καλόψυχος και πιστώνει και τους άλλους με την ίδια καλή διάθεση, μάντα. Ού, είναι ωραίο παντελονούδι, λαλίσσα μου κάνει. Εγώ, μαμά, νομίζω να του πέφτεις λίγο φαρδιά. Κανείς, επάμε.
Ξέρω εγώ, ρώτα τον Κωστάκη που τον μιλά στο τηλέφωνο. Ο παπάς μου μιλά με τον Πάμπη στο τηλέφωνο. Μα ο Κωστάκης είναι παπάς σου. Το πιστεύω. Όχι, πίστεψε το Δεσποσίνη. Ήμουν και εγώ για με και άκουσα το τηλεφώνημα. Να φυρτώ. Προχώρω ελεύθερα. Είναι πολλές που φύρτηκαν πάνω μου. Γιατί, είδασες ζάλες χωρίς την περούκα. Μιλώ μαζί του στο τηλέφωνο και μετά ο παπάς μου είπε πως είχε μια δουλειά. Μπράβο, παπά. Παίζω σε ένα βίντεο γκέιμ. Προτιμώ να σε παίξω χωστό. Αν με βρεις, να τα καμίσω. Αν δεν με βρεις, τότε να χωστώ πίσω από το φράχτη. Μόνο σου. Άντε πάμε, να το. Αμπισό σου. Ηράκλη, πού τότε ήταν να έρθει η κοπέλα που καρτέρας. Ξέρω εγώ, ρε Σαύρο, ξέρω εγώ. Έπρεπε να ήταν πριν μισή ώρα, τα χάνε. Αλλά μάνα μου, εσείς οι γυναίκες δεν μπορείτε να είστε σωστές στα ραντεβού σας. Εν είμαστε όλες οι γυναίκες οι ίδιες, κύριε Ηράκλη. Εγώ πέ μου πότε σε έστεισα σε ραντεβού. Εσύ, μάνα μου, κάθε μέρα με στυνίζεις στον τοίχο. Αλλά να σε σίγουρη, Σταυρού, μόλις έρθει, εγώ θα της κάνω μια σοβαρότατη και κρισιμότητα. Καλησπέρας. Όχι, καληνύχτας. Το πρωί εν καλημέρα που λαλεί ο κόσμος. What? Ηράκλη, να που λαλεί τούτε εν του κότ. Κυρία Σεράκλης. Όχι, κυρία Σταυρούς. Έχει πρόβλημα με το σου και θα συνεννοηθούμε. Σταυρού, ας την πάνω. I am κυρίας Ηράκλης. Sit down. Yes. Sit down, please. Ηράκλη! Κλείς το στόμα σου και κάνει ρεύμα. Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη από νηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Τώρα ρε φίλε, αποχωρείτε στον αγοράσμο τώρα. Εντάλλος θέλει ρε να κυκλοφορώ, είμαι ο Ταρζάν του παππού μου, ξάμε το γαούρι. Ρε μου μπαρέ, εγκαταλάβω. Αφού την προηγούμενη σου δημό τώρα, ένα πιερώνες τις δόσεις και πια σου η τράπεζα. Τώρα που ήβρες τα λεφτά. Είχα κάτι φιλάμενα ρε μου μπαρέ, δανείστηκα και κάτι λία, ένα μου δόκι και σου κάτι της. Ο άνθρωπος και αμέσως δικός μου άνθρωπο, δεν είναι να μου κάνει και καλή τιμή. Ένα λεπτό, γιατί πάλι δεν καταλάβω. Αφού είσαι στην οικονομική ευχέρεια να ξοφλήσει την προηγούμενη σου μοτόρα να μην σου πιάει η τράπεζα, γιατί την εξοφλήσε τσίνη και πάει να πιάσει άλλη του. Ρε, μα μην καταλάβεις ρε. Πω. Θυμίζει μου την πένη ρε κουμπάρα, γιατί δεν τη θέλω. Ενώ τώρα που έχεις μοτόρα δεν ξεχάζεις, δεν ναι. Ωε φίλε μου, το μωρό μου δεν ξεχνιέται με τίποτα. Όνειρο γλυκό και ξένο και παντοτινά χαμένο σε κράτο στο νου ακόμα σαν τριάντα φύλλο στο στόμα. Είναι όμορφος που είναι, α. Μοιάζει μου, ενέ. Όχι, όχι, τούτος είναι όμορφος. Γίνεται να μιλάτε πιο σιγά, ενώ το ξυπνήσετε. Αν πείσω να πάρει από το κορμί του παππού του. Μη κακόν του μωρού. Άντρα, πού έρχεψα να λούνε τώρα, εντάξει. Έχεις δίκιο, Σωτηράκι μου. Πρέπει να σεβαστούμε τα άσπρα του μαλλιά. Τουλάχιστον εμένα είναι δικά μου. Όλα υπόλεκχο. Αν εννοείς τα μωρά είναι μια χαρά. Όχι, εννοώ για την μελλοντική μανούλα. Η μελλοντική μανούλα αναρωτιέται πώς τα πήγε στο ραντεβού σου. Καλά, αγάπη. Καλά. Είναι με πελάτη που συναντήθηκες.
Και με πελάτη. Δηλαδή? Με ένα φίλο, κουκλά μου. Ξέρω το. Ξέρεις το. Ποιος είναι η παπά? Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα μητανές. Είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει.